Το δημόσιο κατηγορό ΑΚΕΛ κατά κυβέρνηση για τα τεκτενόμενα του περασμένου Σαββάτου συνεχίζεται. Το κόμμα τη Αριστερά με ανακοίνωση προεδοποιεί σε υψηλού τόνου την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να χτυπήσει τη νέα διαδήλωση. Η απρόκλητη αστυνομική βία σε βάρο τη ειρηνική διαδήλωση του περασμένου Σαββάτου έχει ξεχυλήσει την οργία απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιστρατεύει πλέον την καταστολή για να φημώσει την αντίδραση και κάθε φωνή διαμαρτυρία. Καλούμε την κυβέρνηση αυτή την φορά να σεβαστεί του πολίτε και να μην επιχειρήσει να διαλύσει ή να χτυπήσει την διαδήλωση. Το ΑΚΕΛ επέμεινε και σήμερα στην ανάγκη πάυση τη Υπουργού Δικαιοσύνη και Δημοσία Τάξεω, θέμα το οποίο θα εγείρει ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, στον Πρόεδρο τη Δημοκρατία κατά το αυριανό τέτα του. Επιτάπητο, ο κύριο Κυπριανού θα θέσει και το ευρύτερο ζήτημα των διαταγμάτων που εκδίδονται λόγω πανδημία, μεταξύ των οποίων και αυτό τη απαγόρευση διαδηλώσεων. Προ αυτή την κατεύθυνση, το ΑΚΕΛ έχει ήδη πάρει πρωτοβουλίε μέσα στην Βουλή για να τεθεί το ζήτημα των δυσανάλογων περιορισμών στι ατομικέ και πολιτικέ ελευθερίε. Ο μόνο τρόπο αποφυγή νέων επεισοδίων το ερχόμενο Σάββατο είναι η κατάργηση του διατάγματος που απαγορεύει τι διαδηλώσει, αναφέρει και το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Είναι ο λόγο που προκλήθηκαν τα επεισόδια του Σαββάτου και ενδεχομένω να προκληθούν και άλλα στην επερχόμενη εκδήλωση του Σαβάτου, αν η αστυνομία προσπαθήσει σύμφωνα με το διάταγμα να καταστήσει τη διαδήλωση. Ναι, στην διαμαρτυρία, όχι στην αναρχία, τονίζει την ίδια ώρα η ΕΔΕΚ, που αφήνει σκιέ ακόμη και για εκμετάλλευση από κάποιου τη τραγική κατάσταση που επικρατεί προς άγραν ψήφων. Και επειδή οι καιροί είναι πονηρή και επίκυνται εκλογέ, μήπω κάποιοι εκ των διοργανωτών εκμεταλλεύονται την αγανάκτηση του κόσμου για να κεφαλαιοποιήσουν κομματικά ωφέλη.